Χάρη προσφέρει μια πολύ καλή θέαση της ιστορίας της δικτατορίας από δύο οπτικές. Από την οπτική του αντιδικτατορικού τύπου, στο οποίο του δίνει έμφαση, αλλά και από την οπτική της επίσημης προπαγάνδας, από την οπτική του προπαγανδιστικού κουτικού μηχανισμού και της λογοκρισίας που αυτός επέβαλε στα έντυπα. Για μένα αυτή η δεύτερη οπτική του βιβλίου Χάρη είναι πιο ενδιαφέρουσα. Γιατί πολλές φορές νομίζω ότι κάποιες πτυχές της ιστορίας της δικτατορίας καλύπτονται από μια ένοχη σιωπή, από ένα σύγκλημα του Φυσί. Έχει δίκιο ο Χάρης που λέει στην εισαγωγή του ότι η βιβλιογραφική παραγωγή από την έκδοση μαρτυριών και δημοσιογραφικών κειμένων πέρασε τα τελευταία χρόνια σε πιο συστηματικές μελέτες που εκμεταλλεύονται και τα αρχεία της περιόδου. Λείπουν παρόλα αυτά μελέτες, και εδώ είναι η συμβουλή του Χάρη, που αναλύουν τον προπαγανδιστικό μηχανισμό της Χούντας, ποιοι το στελέχωναν, τι σχέση είχαν με την πριν το 1967 περίοδο, ποια πληθυσμιακά στρώματα ευνοήθηκαν από την δικτατορία, ποια τη στήριξαν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα κενό σε αυτό και ίσως έχει και σχέση με τον βαθμό αυτοκοντοποίησης έγινε μετά το 1974. Τα τελευταία χρόνια, και νομίζω γι' αυτό με φώναξε ο Χάρης, στο πλαίσιο της εργασίας μου στα γενικάρια του κράτους, ασχολούμαι με την ταξινόμηση του αρχείου της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Τύπου του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως. Και στο πλαίσιο αυτό ασχολούμαι και με την κρατική προληπτική λογοκρισία, τον μηχανισμό της προληπτικής λογοκρισίας. Όπως σωστά ο Χάρης στην εισαγωγή του λέει ότι η λογοκρισία αποτελεί ένα βασικό συστατικό της προπαγάνδας ως αυταρχικού ή ολοκληρωτικού καθεστώτος, είτε γιατί θέλει να καταπνίξει οτιδήποτε αντίθετες ιδέες, είτε γιατί θέλει να προβάλλει τα δικά του πρότυπα κουλτούρας. Μια λογοκρισία που έχει πολλές μορφές, μπορεί να είναι θετική λογοκρισία, τα έντυπα που λιβανίζουν τη Χούντα, μπορεί να είναι προληπτική λογοκρισία, μπορεί να είναι καταστατική, και μπορεί να οθεί τους πολίτες σε αυτολογοκρισία, που είναι και πιο επικίνδυνη. Θα κάνω δύο επισημάνσεις και εγώ δεν θα σας κουράσω πολύ για το λογοκριτικό φαινόμενο που θίγεται και στο βιβλίο του Χάρη. Η λογοκρισία τίνουμε μάλλον, η κυρία Θεατήμους για την λογοκρισία την ταυτίζει με την περίοδο της δικτατορίας. Όταν δηλαδή έρχεται στο μυαλό μας, ακούμε λέξη λογοκρισία στο δημόσιο λόγο, στον τύπο, στον κινηματογράφο, το μυαλό μας πάει στην δικτατορία των συνταγματαρχών. Ωστόσο, οι συνταγματάρχες δεν κάναν κάτι καινούργιο. Χρησιμοποίησαν ένα έτοιμο νομικό πλαίσιο, χρησιμοποίησαν έναν έτοιμο μηχανισμό και πολλές φορές χρησιμοποίησαν και το ίδιο προσωπικό για να επιβάλλουν προληπτική λογοκρισία και καταστατική. Βεβαίως, το πλαίσιο αυτό το ερμήνευσαν κατά προσωπικού και διαστατικά. Μιλάμε για μια ενιαία περίοδο από το 1936 στην δικτατορία του Ναξά και νωρίτερα, που επιτρέπει την θεσμική και εξωθεσμική, και τονίζω το εξωθεσμική, περιστολή του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, στο όνομα της αντιμετώπισης του μυστικού κινδύνου, της εθνικοφροσύνης, της προάσπισης του κοινωνικού καθεστώτος, της προάσπισης των θεμελίων της υγιούς κοινωνικής μερίδας του ελληνικού έθνους, τη θρησκεία, την οικογένεια, την νεολαία κλπ. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο είναι που εφαρμόζεται και από την δικτατορία. Οι νόμοι δηλαδή που εφαρμόζουν, με τους οποίους εφαρμόζεται η πολιτική λογοκρισία, είναι νόμοι του μεταξύ και κυρίως ένα νομοθετικό διάταγμα του 1108 του 1942 της κυβέρνησης Τσολάκου. Αυτό δεν αλλάζει μέχρι το 1974. Άρα λοιπόν, αυτή είναι μια παρανόηση που θα πρέπει να ξεκαθαριστεί όσον αφορά την εφαρμογή της λογοκρισίας από τη Χούντα. Επίσης, στην κυρίαρχη αντίληψη για τη λογοκρισία, τείνουμε να
είπαμε, ταυτίζουμε τη λογοκρισία με τη Χούντα και κυρίως της δίνουμε κάποια χαρακτηριστικά ότι ήταν ευτράπελη, γκροτέσκα, ότι εφαρμόζονταν από κάτι άσχετους στρατηγικούς που δεν ξέραν τι τους γίνεται. Αν κανείς ανατρέξει το αρχείο που έχουμε στη Γενική Γραμματεία, στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας, τύπου μπορεί να βρει πάρα πολλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, για ένα διάστημα οι στρατιωτικοί κόψανε το μια ημέρα του Ιβάν Ντενίσοβιτς, γιατί ο Σολτζένιτσεν ήταν Ρώσος. Σταματήσαν για ένα διάστημα την ταινία «Εκόρμου Σοσιαλίστρια» με τον Βουκλάκη, γιατί είχε τη λέξη «Σοσιαλίστρια», γιατί είχε πορείες με πράγματον, γιατί είχε στάσεις στο εργοστάσιο. Ή για παράδειγμα δεν δώσανε στον Κάρολο Κουνάβια να ανεβάσει το περιμένοντας το κοντό του Μπέκετ, γιατί δώσανε το 5 κατά. Υπάρχουν αυτές οι διαστάσεις. Ωστόσο, δίνοντας έμφαση σε αυτά τα χαρακτηριστικά της λογοκρισίας, νομίζω υπάρχει ο κίνδυνος να την παρουσιάσουμε σαν κάτι ακίνδυνο, σαν κάτι χλιαρό, όπως είπε όλη τη δικτατορία, σαν κάτι χλιαρό, πέφτοντας οι παγίδες τύπου καλύτερα. Ο Χάρης δίνει πάρα πολλά παραδείγματα για το πόσο επικίνδυνη μπορούσε να γίνει η λογοκρισία, κυρίως στην εξωθεσμική της διάσταση και όχι τόσο στο θεσμικό μηχανισμό της. Και μην ξεχνάμε ότι βασικός στόχος της προληπτικής και καταστατικής λογοκρισίας είναι να οδηγήσει τους πολίτες σε μια αυτολογοκρισία η οποία έχει το χαρακτηριστικό να μην αφήνει και ήχο. Και πλέον οι πολίτες συνειδητά συνηθίζουν στην περιστολή δικαιωμάτων, ελευθεριών κτλ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει και αυτή η επισήμανση και ο Χάρης δίνει πολλά παραδείγματα για το πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η λογοκρισία, έτσι παρά την εικόνα που έχουμε μερικές φορές ότι είναι ακίνδυνη, ευτράπελη κτλ. Και επίσης νομίζω ότι δεν ισχύει τόσο ότι οι λογοκριτές, ιδίως μετά το 69, ήταν κάτι άξεστη στρατιωτική που εφαρμόζαν λογοκρισία. Δεν έχω εικόνα για τον τύπο. Έχω εικόνα όμως για τα υπόλοιπα, τον κινηματογράφο, το θέατρο και το τραγούδι. Στις επιτροπές λογοκρισίας συμμετείχαν και θεατρικοί συγγραφείς και σκηνοθέτες και καραπανιστημιακοί και τραγουδιστές της Λυρικής και νομικοί και δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι ήταν άσχετοι με το αντικείμενο από το 69, η αλληλεγγύη αυτή γίνεται από το 69 και μετά. Άρα νομίζω και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να επισημανθεί. Η τρίτη και τελευταία επισήμανσή μου αφορά το μηχανισμό προπαγάνδας με τον οποίο ασχολείται και ο Χάρης. Το ίδιο ισχύει και με τον μηχανισμό προπαγάνδας, ισχύει το ίδιο και με την λογοκρισία. Μιλάμε για έναν ενιαίο μηχανισμό προπαγάνδας από το 36 και μετά, που χρησιμοποιεί τα ίδια μέσα, τους ίδιους τρόπους και το ίδιο προσωπικό. Πολλές φορές και το ίδιο προσωπικό στελεχώνει αυτόν τον μηχανισμό. Ο Χάρης κάνει παραπέμπει σε ένα άρθρο της Ελεύθερης Πατρίδας που κριτικάρει τους όψιμους αντιδικτατορικούς αγώνες του Καραμαλή, υπενθυμίζοντας την πολιτεία του, την περίοδο της Ελληνικής ΣΕΡΕ, τα τέλη της δεκαετίας του 1956, στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Το αρχείο της Γενικής Γραμματείας και πληροφοριών, το οποίο είναι ανοιχτό στο κοινό, να το επισημάνω αυτό, διασφαλίζει τους φακέλους της υπηρεσίας πληροφοριών. Η υπηρεσία πληροφοριών ήταν μια υπηρεσία που συγκροτήθηκε από την ΕΡΕΤ του Καραμαλή, ήταν η εχθρή του δόρατος της αντικομμουνιστικής προπαγάνδας, φοβισμένη από την άνοδο της ΕΔΑ. Αυτή λοιπόν η υπηρεσία χρησιμοποιούσε για αυτή την προπαγάνδα εκδόσεις αντικομμουνιστικών βιβλίων, τα οποία χρηματοδοτούσε αδρά, αγόραζε αντίτυπα για να διοικητευθούν σε σχολεία, βιβλιοθήκες και στο εξωτερικό. Διείσδυε σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, χρηματοδοτούσε φεδροπολιτικές οργανώσεις, παρακρατικές οργανώσεις. Υπήρχε μεγάλη συζήτηση για το πώς θα επηρεαστούν οι Έλληνες εργάτες και φοιτητές στο εξωτερικό και ιδίως στην Δυτική Γερμανία. Εξέδιδε φοιτητικές εφημερίδες, έκανε εθνικές οργανώσεις φοιτητών. Εκμεταλλευόταν κυρίως άτομα τα οποία είχαν γυρίσει από το παραπέτασμα, όπως έτσι το
ονόμαζαν και είχαν μια εντελώς πια εχθρική στάση απέναντι στον κομμουνισμό. Τους έδινε λεφτά, τους έδινε δάνεια. Ο Γιωργαλάς ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που εξέδινε την περίοδο τη Σοβιετική. Αυτό θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι τρόποι προπαγάνδας και ο Γιωργαλάς επίσης, την ίδια περίοδο του 1963 ο Παπαδόπουλος ήταν στην Κύπρο και ήταν σε μια επιτροπή που έκανε εισηγήσεις για τα εθνικά ωφέλιμα και αντικομμουνιστικά βιβλία που θα χρηματοδοτούνταν και τις οργανώσεις που θα χρηματοδοτούνταν. Άρα λοιπόν ο Παπαδόπουλος πήρε όλα αυτά τα μέσα προπαγάνδας και ένα μέρος του προσωπικού και το εφάρμοσε και την περίοδο της δικτατορίας. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά παραδείγματα και στο αρχείο και υπάρχουν κεφάλαιοι των γραφείων τύπου που κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα γραφεία τύπου και τον τρόπο διείστησής τους στους Έλληνες του εξωτερικού κτλ. Να μην σας κουράσω άλλα, το τελευταίο που θέλω να πω, ο Χάρης μάλλον δεν πρόλαβε να δει το αρχείο της γραφείας τύπου των πληροφοριών, είναι σε μια διαδικασία ταξινόμησης, είναι με ανοιχτό. Ένας βέβαια έχει παραπέμψει όταν έκανε αναφορά στο δημοσίευμα του Έθνους και αυτό το περιβόλιτο μάτι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα, σε αυτό το βελτίο ψυχολογικού πολέμου που ήταν κομμάτι του αρχείου. Παρ' όλα αυτά, και αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό της επιτυχίας του Φιλίππου Χάρη, ακόμα και αν έβλεπε το αρχείο, δεν θα άλλαζε σε τίποτα αυτό τόσο τα συμπεράσματά του όσο και τη δομή του. Και αυτό είναι ένα αναλυτικό της επιτυχίας του Φιλίππου Χάρη. Σας ευχαριστώ.